Ίσως η πιο κρίσιμη θητεία στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε την αυλαία της την Τρίτη. Τα 751 νεοεκλεγέντα μέλη πήραν τις θέσεις τους στα έδρανα στο Στρασβούργο, με κάποιους να κάνουν λόγο για θέσεις μάχης. Ήδη τα χαρακόμματα έχουν στηθεί, με πρώτη αναμέτρηση εκείνη μεταξύ των υπέρ και των κατά του Brexit. Πρώτη δουλειά των Ευρωβουλευτών είναι να εκλέξουν τον διάδοχο του Αντώνιο Ταγιάννη. Η εκλογή του νέου Προέδρου, των 14 Αντιπροέδρων και των 5 Κοσμητώρων έχει προγραμματιστεί για το πρωί της 3ης Ιουλίου. Όμως η αυξημένη συμμετοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές οδήγησε αφενός παραδοσιακές πολιτικές ομάδες σε απώλεια εδρών και αφετέρου την Ευρωβουλή σε μια άνευ προηγουμένου πολυφωνία. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν την οικοδόμηση οποιασδήποτε πλειοψηφίας σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Η πρώτη ολομέλεια του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, όμως η ώρα δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Ενώπιον των μελών του τίθενται σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο στη λειτουργία της Ένωσης όσο και στον ίδιο το ρόλο της Ευρωβουλής. Και αν η μεγαλύτερη συμμετοχή στις ευρωεκλογές ήταν σίγουρα κάτι θετικό, ωστόσο η πρωτοφανής πολυφωνία κατέστησε γρίφο την εξέβρεση κοινού βηματισμού. Θεωρώ θετική την απώλεια της ηγεμονίας του συνασπισμού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Σοσιαλιστών. Όμως το πραγματικό ερώτημα για το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρώπη ως σύνολο είναι αν μπορούμε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση ή αν όλο αυτό το παιχνίδι είναι τόσο περίπλοκο που δεν θα καταφέρουμε όλα όσα χρειάζεται να κάνουμε. Στα έδρανα της παρούσας Ευρωβουλής θα κάθονται για τα επόμενα 5 χρόνια 7 πολιτικές ομάδες, ενώ το Βρετανικό κόμμα του Brexit και το Ιταλικό κίνημα των 5 αστέρων βρίσκονται ακόμα σε αναζήτηση πολιτικής στέγης. Τα δύο κόμματα ανήκαν παλιότερα στην Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, ενώ δεν μπορούν να συστήσουν δική τους πολιτική ομάδα, καθώς κατέχουν μόλις 43 έδρες. Ξεκάθαροι νικητές φυσικά είναι οι πράσινοι, ακόμη και αν το ρεύμα τους δεν έχει γίνει αισθητό και στα 28 κράτη-μέλη. Η ατζέντα των πρασίνων είναι εκεί. Βρίσκεται πλήρως στην καρδιά του τι θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη πενταετία. Όμως τώρα πρέπει να έχουμε και αποτελέσματα. Η Ένωση πρέπει να δώσει αποτελέσματα και αυτό δεν θα είναι τόσο απλό. Θα υπάρξουν 1 εκατομμύριο μικροί αγώνες εναντίον των βιομηχανιών και όσων προωθούν για παράδειγμα την χρήση άνθρακα. Θα δούμε αν για παράδειγμα θα ακουστούν οι νέοι ηγέτες που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και οι οποίοι είναι επίσης και ηγέτες της γενιάς τους. Στην παρούσα φάση, οι 5 πολιτικές ομάδες του κέντρου διαπραγματεύονται μια προγραμματική συμφωνία με προτεραιότητες εκτός των άλλων την κλιματική αλλαγή, τις δημοσιονομικές πολιτικές, την ψηφιοποίηση, το κράτος δικαίου, τη μετανάστευση και τα σύνορα και τις εξωτερικές σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η νέα Ευρωβουλή καλείται να προσφέρει σε κρίσιμες και εν πάση περιπτώσει προκλητικές συνθήκες. Και πριν σας αφήσουμε, πάμε να δούμε ακόμα δύο ειδήσεις από την πρώτη ημέρα του νέου Ευρωκοινοβουλίου. Με κίτρινες μπλούζες, τις οποίες αναγραφόταν το σύνθημα «Σταματήστε το Brexit», έκαναν την εμφάνισή τους στην πρώτη σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου οι Βρετανοί Ευρωβουλευτές των Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, μάλιστα, κάποιοι φώναξαν το ίδιο σύνθημα. Το δικό τους mini show έστησαν στο άνοιγμα της Ολομέλειας και οι Ευρωβουλευτές του κόμματος του Brexit, οι οποίοι την ώρα της ανάκρουσης της Οδής στη Χαρά, του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρισαν την πλάτη τους προς το Προεδρείο. Οργανώσεις νέων φεντεραλιστών διαδήλωσαν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, απαιτώντας τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ομοσπονδιακό κράτος. Όπως υποστηρίζουν οι φεντεραλιστές, το αδιέξοδο μεταξύ των 28 ηγετών στις συνομιλίες για την κατανομή των κορυφαίων αξιωμάτων αποδεικνύει τους περιορισμούς που φέρνει στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γεγονός ότι αποτελείται από εθνικά κράτη.